Η γη καλύπτεται από πολυάριθμα υδάτινα σώματα και πολλά από αυτά κρύβουν μυστικά που δεν έχουμε ακόμη ανακαλύψει. Αλλά από αυτά που έχουμε ήδη ξεθάψει, μερικά έχουν αποδειχθεί πραγματικά παράξενα και ενδιαφέροντα. Αυτά περιλαμβάνουν τα πάντα. Από παράξενα αρχαία αντικείμενα και γλυπτά, μέχρι υποβρύχια αξιοθέατα που περιμένουν τους πιο τολμηρούς δείτες. Για τους περίεργους ανάμεσά σας, πάμε να δούμε τα πιο παράξενα πράγματα που βρέθηκαν σε μια λίμνη. Η λίμνη Westwater είναι η βαθύτερη λίμνη της Αγγλίας, με βάθος σχεδόν 80 μέτρα και βρίσκεται στο εθνικό πάρκο Lake District. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η τοπική αστυνομία παρατήρησε ότι στη λίμνη αυτή συνέβαιναν αρκετοί θάνατοι. Ως αποτέλεσμα αυτού, η μονάδα υποβρύχιας έρευνας ανακάλυψε και αφαίρεσε έναν κήπο με νάνους από το εσωτερικό της λίμνης. Φοβήθηκαν ότι αυτή η υποβρύχια περιέργεια προσέλκυε άπειρους δείτες και τους προκαλούσε κατά λάθος πυγμούς. Αλλά το 2005, οι δείτες της αστυνομίας άκουσαν φήμες ότι τα ξωτικά είχαν επανατοποθετηθεί. Ωστόσο, αυτή τη φορά ήταν σε επίπεδο βαθύτερο από τα 50 μέτρα, που τους επέτρεπε ο κώδικας πρακτικής τους να καταδυθούν. Σύμφωνα με τους ντόπιους δείτες, αυτή η νάνη είναι ένα γνωστό μυστικό στην κοινότητά τους και πολλοί δείτες είναι γνωστό ότι μοιράζονται φωτογραφίες των νάνων στο διαδίκτυο. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να παραμένει μια συζήτηση για το αν αυτή η κήπη με τους νάνους αποτελεί απειλή για τους επισκέπτες. Στις 15 Ιουλίου του 2018, ένα 8χρονο κορίτσι ονόματι Σάγκα Βάνετσεκ πήγε για κοπηλασία σε μια σουηδική λίμνη και επέστρεψε στην ακτή με ένα απίστευτο έβριμα. Πιστεύοντας ότι επρόκειτο για ένα ραβδί, η Βάνετσεκ είχε καταφέρει να ψαρέψει ένα σπαθί μήκους 83 εκατοστών που ήταν μαύρο και καφέ από την παλαιότητα. Αργότερα η Βάνετσεκ και η οικογένειά της πήγαν το σπαθί σε ένα τοπικό μουσείο, το οποίο επιβεβαίωσε ότι χρονολογείται από τον 5ο ή 6ο αιώνα, πριν από την περίοδο των Vikings. Το σπαθί ήταν εξαιρετικά καλά διατηρημένο και είχε ακόμη και κάλυμα από δέρμα και ξύλο. Στη συνέχεια, το μουσείο ζήτησε από την οικογένεια να κρατήσει το έβριμα μυστικό, μέχρι να έχουν την ευκαιρία να ψάξουν για περισσότερα αντικείμενα. Πραγματοποίησαν δύο έρευνες στη λίμνη και ανακάλυψαν μια περώνη από το 300 έως το 400 μετά Χριστόν. Βρήκαν επίσης μια καρφίτσα που ήταν πιθανότατα τόσο παλιά όσο και το σπαθί, και ένα νόμισμα του 18ου αιώνα. Τον Δεκέμβριο του 2020, οι εργαζόμενοι στα πάρκα και την αναψυχή της Νότιας Καρολίνας ανακάλυψαν ένα γιγάντιο χρυσόψαρο στη λίμνη Oak Grove, ενώ πραγματοποιούσαν έρευνα. Η διαδικασία περιέλαμβανε ηλεκτροψάρεμα, κατά το οποίο τα ψάρια αναισθητοποιούνται ήπια, με αποτέλεσμα να επιπλέουν στην επιφάνεια. Αυτό στη συνέχεια επιτρέπει στους υπαλλήλους να ρίξουν μια ματιά στην υγεία τους. Κατά τη διάρκεια λοιπόν μιας τέτοιας έρευνας, το χρυσόψαρο φέρεται να επέβλεψε στην επιφάνεια, μελετήθηκε και στη συνέχεια επέστρεψε στο νερό. Συνήθως τα χρυσόψαρα για κατοικίδια ζώα δεν μεγαλώνουν περισσότερο από 12 έως 40 εκατοστά σε μήκος και 91 γραμμάρια έως 2,5 κιλά σε βάρος. Ωστόσο, αυτό το ψάρι είχε μήκος 38 εκατοστά και ζύγιζε 4 κιλά, γεγονός που το καθιστά συνήθιστο έβριμα. Σύμφωνα με τους αρμόδιους, το ψάρι δεν ήταν ενδημικό της λίμνης και ενδέχεται να απελευθερώθηκε από προηγούμενο ιδιοκτήτη. Διαβεβαίωσαν επίσης τους κατοίκους της περιοχής ότι δεδομένου δεν υπήρχαν πυρηνικά εργοστάσια σε κοντινή απόσταση, το μέγεθος του ψαριού ήταν απίθανο να οφείλεται σε κάποιο είδους ανώμαλη έκθεση. Το 2018, ένας χρήστης του YouTube με το όνομα Steel Scuba Diving δημοσίευσε ένα βίντεο με ένα μάλλον περίεργο υποβρύχιο αξιοθέατο, τη λίμνη Pleasant της Αριζόνα. Το αξιοθέατο αυτό ήταν ένα άγαλμα του Jason Voorhees που είχε αλυσοδεθεί στον πυθμένα της λίμνης. Το βίντεο έλαβε στη συνέχεια χιλιάδες προβολές και τελικά κοινοποιήθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Reddit. Από εκεί το τμήμα πάρκων της Αριζόνας το ανακάλυψε και το απομάκρυνε από τη λίμνη. Αποκάλυψαν το άγαλμα σκουπίδι και είπαν ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Εμπνευσμένος από τη δημοφιλή ταινία θρίλερ Παρασκευή και 13, ένας δίτης ονόματι Ζάκαρη Νάγκη είχε περάσει εβδομάδες φτιάχνοντας αυτό το αφιέρωμα. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε υποβρυχίως στη λίμνη Pleasant της Αριζόνα, λίγο έξω από το Phoenix. Κάποιοι λένε επίσης ότι εκτός από το άγαλμα, ίσως υπάρχουν επίσης χριστουγεννιάτικα δέντρα, ένα τραπέζι πόκερ και ένα Volkswagen στο βυθό της λίμνης. Τέτοια αντικείμενα χρησιμοποιούνται επίσης συχνά ως υποβρύχιοι δείκτες από τους δείτες. Οι επισκέπτες της λίμνης Crater στο Oregon συχνά αναζητούν το γέρο της λίμνης. Ένα συνήθως όρθιο κούτσουρο δέντρου που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1896 από έναν γεωλόγο ονόματι Joseph Diller. Σύμφωνα με τον Diller, το δέντρο αυτό ήταν αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να σταθεί πάνω του ένας άνθρωπος και είχε ακόμα τις ρίζες του προσκολλημένες, κάνοντάς το να μοιάζει σαν ένα στερεωμένο στον πυθμένα της λίμνης. Ακόμη και σήμερα, αυτό του ύψους 9 μέτρο κούτσουρο μπορεί να το δει κανείς να ανεβοκατεβαίνει στο νερό. Ωστόσο, τίνει να μετακινείται πολύ, όπως ανακαλύφθηκε από μια μελέτη της δεκαετίας του 1930, σύμφωνα με την οποία το κούτσουρο είχε μετακινηθεί περισσότερο από 96 χιλιόμετρα σε λιγότερο από 3 μήνες,
Οι επιστήμονες σήμερα πιστεύουν ότι το κούτσουρο ξεβράστηκε στη λίμνη κατά τη διάρκεια μιας κατολίσθησης, αλλά δεν είναι σίγουροι γιατί επιπλέει όρθιο. Το κούτσουρο έχει γίνει επίσης αντικείμενο διάφορων θρύλων, αφού μια προσπάθεια να το δέσουν στην ακτή έγινε δεκτή από μια θύελα. Η λίμνη Ρούπκουντ είναι μια απομακρυσμένη λίμνη που βρίσκεται μέσα στα Ινδικά Ιμαλάια, σε ύψος 5.000 μέτρων. Το 1942, ένας Βρετανός δασοφύλακας που περιπολούσε εκεί, ανακάλυψε ένα τεράστιο αριθμό σκελετών διασκορπισμένων στον πυθμένο αυτής της λίμνης. Έκτοτε οι επιστήμονες μελετούν ακούραστα τους σκελετούς για να προσδιορίσουν την προέλευσή τους. Έχουν επίσης εκτιμήσει ότι τα λείψαν αυτά ανήκουν σε τουλάχιστον 600 έως 800 ανθρώπους. Στην τελευταία μελέτη που διεξήχθη, οι επιστήμονες ανέλησαν τους σκελετούς 38 ανθρώπων. Ανακαλύψαν ότι ορισμένα από τα σώματα χρονολογούνται πριν από περίπου 1200 χρόνια. Κατά μέσο όρο, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι πολλά από τα πτώματα είχαν έως και 1000 χρόνια που χώριζαν τους θάνατούς τους. Η ανάλυση του DNA αποκάλυψε επίσης ότι τα πτώματα ήταν διαφορετικής προέλευσης, καθώς είχαν σχέσεις με την Νότια Ασία, τη σημερινή Ευρώπη, ακόμη και με την αρχαία Ελλάδα. Στο Wisconsin, οι αρχαιολόγοι της ναυτιλίας ανακάλυψαν ένα κανό ηλικίας 1200 ετών, το οποίο είναι το παλαιότερο ανέπαφο σκάφος που έχει βρεθεί ποτέ στην πολιτεία. Ανασύρθηκε από τη λίμνη Μεντόντα στο Μάντισον και είχε μήκος περίπου 4,5 μέτρα. Το σκαμμένο κανό λέγεται ότι είναι Ινδιάνικης προέλευσης, πιθανότατα κατασκευασμένο από τους προγόνους του σύγχρονου έθνους Χο Τσάνγκ. Το κανό εντοπίστηκε για πρώτη φορά από μια θαλάσσια αρχαιολόγο, ονόματι Ταμάρα Τόμσεν, ενώ οδηγούσε ένα υποβρύχιο σκούτερ στη λίμνη. Αρχικά μπέρδεψε το αντικείμενο με ένα κορμό ξύλου, αλλά μετά από περαιτέρω έρευνα, συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για ένα σκαμμένο κανό. Αργότερα οι αρχαιολόγοι αφαίρεσαν ένα κομμάτι από το ξύλο του και το χρονολόγησαν με άνθρακα για να μάθουν την καταπροσέγγιση ηλικία του. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κανό φαινόταν ένα εξαιρετικά καλά διατηρημένο, παρά το γεγονός ότι χρονολογείται γύρω στο 800 μετά Χριστόν. Επί του παρόντος, υποβάλλεται σε μια σειρά από επεξεργασίες συντήρησης και ίσως εκτεθεί στο κοινό στο μέλλον. Ο Αμερικανικός αλιγάτορας είναι ένα κοινό ζώο που βρίσκεται στις περισσότερες λίμνες, ποτάμια και βάλτους, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. Το 2019, ωστόσο, μια γυναίκα από το Τέξας εντόπισε έναν ακολυμπάι με κάτι που έμοιαζε με ένα μαχαίρι για μπριζόλα να προεξέχει από το κεφάλι του. Η Έριν Βίβερ είναι κάτοικος του Χιούστον, η οποία εντόπισε το τραυματισμένο ζώο σε μια λίμνη κοντά στο σπίτι της, ενώ έκανε βόλτα. Σύμφωνα με την Βίβερ, αυτό ήταν μάλλον ανησυχητικό, καθώς οι αλιγάτορες αυτοί δεν είναι γνωστό ότι είναι επιθετικοί. Οι κάτοικοι της περιοχής επικοινώνησαν στη συνέχεια με μια υπηρεσία άγριας ζωής του Τέξας για να γίνει επαγγελματική αξιολόγηση του ζώου. Αργότερα, ένας ερευνητής αλιγάτορα ονόματι Φρανκ Μαζότη δήλωσε στο CNN ότι δεδομένου ότι οι αλιγάτορες έχουν παχύ και πετρώδης δέρμα, το μαχαίρι είναι απίθανο να έχει τραυματίσει εκτενώς το ζώο. Οι αρχές δήλωσαν επίσης ότι ενδέχεται να απαγγελθούν κατηγορίες αν καταφέρουν να βρουν το δράστη. Το 2020, Ρώσοι επιστήμονες αναφέρθηκε ότι εργάζονταν για την ανάρση του σκελετού ενός ενήλικου αρσενικού μαλλιαρού μαμούθ από τα βάθη μιας λίμνης στη Σιβηρία. Τα λείψανα εντοπίστηκαν για πρώτη φορά από ντόπιους βοσκούς ταράνδων, οι οποίοι έπεσαν πάνω σε ένα κρανίο του ζώου, μια κάτω γνάθο, πλευρές και ένα μέρος ενός ποδιού. Στη συνέχεια, οι ειδικοί πέρασαν 5 ημέρες εξετάζοντας τη λάσπη από τη λίμνη Πετσεβαλαβάτο που βρίσκεται στην απομακρυσμένη Χερσόνησο Γιαμάλ. Περίπου το 90% των υπολοιμάτων του ζώου ανασύρθηκε με αυτόν τον τρόπο και διαπιστώθηκε ότι ο σκελετός ήταν συνδεδεμένος με κάποιο δέρμα και τένοντας ορισμένα σημεία. Οι ειδικοί ανέσυραν επίσης ένα κοπρόλιθο που πιθανότητα ανήκε στο ζώο και ελπίζουν ότι μπορεί να τους πει περισσότερα για τη διατροφή του. Τα μαλλιαρά μαμούθ πιστεύεται ότι εξαφανίστηκαν πριν από 10.000 χρόνια, γεγονός που καθιστά τα λείψαν αυτά περίπου τόσο παλιά. Με τη Σιβηρία να υφίσταται κύμα καύσωνα τον τελευταίο καιρό, τέτοιες ανακαλύψεις γίνονται πλέον συχνές. Ένα κάστρο ηλικίας 3.000 ετών ανακαλύφθηκε το 2017 στον πυθμένα της λίμνης Βαν της Τουρκίας. Το φρούριο αυτό πιστεύεται ότι χτίστηκε από τον αρχαίο πολιτισμό Ουράρτου, που έζησε μεταξύ του 9ου και του 6ου αιώνα π.Χ. Γνωστός και ως βασίλειο του Βαν, ο πολιτισμός αυτός είχε ως επιτοπλίστων το κέντρο του γύρω από τη λίμνη, συμβάλλοντας στην πλούσια ιστορία της. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί μελετούσαν το υδάτινο σώμα για χρόνια, πριν η ομάδα των διτών τους πέσει τελικά πάνω στο φρούριο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το φρούριο αποτελεί μέρος μιας εκτεταμένης περιοχής, που εκτείνεται σε μήκος περίπου 1 χιλιόμετρο. Παρόλο που η δομή βρίσκεται κάτω από το νερό εδώ και αιώνες, εξακολουθεί να φαίνεται να είναι καλά διατηρημένη και να έχει ύψος μεταξύ 10 και 4 μέτρων. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη ανακάλυψη που γίνεται σε αυτή τη λίμνη. Οι ερευνητές είχαν προηγουμένως ανακαλύψει μια περιοχή 4 τετραγωνικών χιλιόμετρων με παράξενους σταλαγμίτες που τους έδωσαν το παρατσούκλι υποβρύχιες καμινάδες νεράιδων. Έχετε επισκεφτεί κάποια από αυτές τις λίμνες που είπαμε? Εσείς έχετε ανακαλύψει κάτι περίεργο σε λίμνη?
Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!